Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 18 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας. Παρακολουθείτε τα νέα από την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα. Στην εικόνα της πορείας του κορονοϊού στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς στην εβδομαδιαία ενημέρωση του προς τους δημοσιογράφους, επισημένοντας ότι το 83% των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι εγχώρια και έχουν προκληθεί από τη μη λήψη μέτρων σε χώρους συγχρονισμού. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας απάντησε σε δημοσιεύματα που, όπως είπε, ψευδώς αναγράφουν ότι αποκρύπτουμε κρούσματα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος είπε ότι κανένα κρούσμα δεν κρύβουν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη συζήτηση και τα δημόσια ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί για την απόφασή μας να θέσουμε τις νήσους πάρο και αντίπαρο σε ειδικό καθεστώς περιορισμών, και θα ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, η μη ανακοίνωση συγκεκριμένου αριθμού κρουσμάτων ανά νησί, αλλά ανά περιφερειακή ενότητα, δεν γίνεται για λόγους αδιαφάνειας. Γίνεται για να μην υπάρχουν αυθαίρετα συμπεράσματα και στοχοποίηση της κάθε περιοχής, μιας και ο αριθμός κρουσμάτων από μόνος του δεν είναι ο απόλυτος δείκτης της κάθε απόφασής μας. Δεύτερον, στη διαδικασία διαχείρισης νόσου, τα χωροταξικά κριτήρια κατανομής των νηστιών επηρεάζονται και από τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης των θετικών κρουσμάτων. Παραδείγματος χάρη, αλλιώς αντιμετωπίζουμε 20 κρούσματα που η ιχνηλάτησή τους τα δένει σε συγκεκριμένο κλάστερ, αλλιώς 20 κρούσματα διάσπαρτα που από την ιχνηλάτησή τους προκύπτουν δεκάδες στενές επαφές, που θα μπορούσαν δηλαδή να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, αλλιώς 20 κρούσματα με ελάχιστες στενές επαφές, και αυτές με μετακινήσεις σε περιορισμένους από πλευράς υπερμετάδοσης χώρους. Δηλαδή, είναι άλλος ο δείκτης επικινδυνότητας για κρούσματα στενές επαφές τους που από την ιχνηλάτιση προκύπτει ότι κινήθηκαν παραδείγματος χάρη σε εστιατόρια και πλάζ τηρώντας τις αποστάσεις, και άλλος ο δείκτης επικινδυνότητας για όσους κινήθηκαν σε μπαρ και χώρους μαζικού συγχρονισμού. Προφανώς και η φημολογία περί εκατοντάδων αδήλωτων κρούσματων στα νησιά αυτά και για όποιο άλλο νησί είναι παντελώς αστήρικτη, καθώς όλα τα αποτελέσματα των εργαστηρίων δηλώνονται υποχρεωτικά κάθε μέρα στο σύστημα και κανένα εργαστήριο, πιστέψτε με, δεν θα ρισκάρει να χάσει την άδειά του ή να του ασκηθούν κακουργηματικές διώξεις. Πόσο μάλλον που γνωρίζουν ότι ελέγχουμε και τα εργαστήρια μέσα από ένα σύστημα διασταύρωσης στοιχείων σε όλη τη χώρα. Ευθύνεται ο τουρισμός για την ανωδική τάση κρουσμάτων που παρατηρείται στη χώρα μας? Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Πρώτον, διότι με βάση το σύστημα των PLF, που συμπληρώνουν όλοι ανεξαιρέτως οι τουρίστες και παγκοσμίως πρώτη εφαρμόζει η Ελλάδα, ώστε να πραγματοποιεί στοχευμένα δειγματοληπτικά τεστ, τα καταγεγραμμένα θετικά εισαγόμενα κρούσματα, προσέξτε, είναι 615 σε 319.379 ελέγχους που έχουν διεξαχθεί στις πύλες εισόδου από την 1η Ιουλίου, από τις οποίες έχουν εισέρθει συνολικά 2.592.853 άτομα. Τα 615 αυτά κρούσματα αντιπροσωπεύουν το 17% στο σύνολο των 3.666 καταγεγραμμένων θετικών κρούσματων από 1η Ιουλίου ως και χθες. Αυτό σημαίνει το 83% των κρούσματων είναι εγχώρια και έχουν προκληθεί από τη μη τήρηση μέτρων σε χώρους υψηλής συνάθρησης. Για τη μετάδοση του ιού, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οφείλονται στην εγχώρια κυκλοφορία και στη μη τήρηση των απαιτούμενων προφυλάξεων. Γι' αυτό και πρέπει να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στην τήρηση των αποστάσεων, στην χρήση της μάσκας, στην τήρηση των κανόνων για το μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, την τήρηση των ωραρίων, την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρηθούν αυστηρά, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε αρχίσει και επιστρέφουμε από τις διακοπές, όσοι τουλάχιστον φύγαμε. Η Επιτροπή των Επιστημόνων θα προτείνει ειδικό πρωτόκολλο για τους χώρους εργασίας που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Ειδική προετοιμασία γίνεται επίσης για το άνοιγμα των σχολείων και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Με την ευκαιρία, σας ανακοινώνω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη 400 θέσεων ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι μισές θα αφορούν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επίσης, από τις αρχές Σεπτεμβρίου εντάσσονται στο σύστημα υγείας 1.650 επαγγελματίες νοσηλευτές για την απόκτηση ειδικότητας στην επίγουσα και εντατική ιατρική και 600 ακόμα νοσηλευτές δημόσιας υγείας.
σε ό,τι αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας της χώρας έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Σε πλήρη επάρκεια, και το τονίζουμε αυτό, σε πλήρη επάρκεια, οι ανάγκες του προσωπικού και των ασθενών καλύπτονται πλήρως. Σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, παραλάβαμε τον Ιούλιο του 2019 557 κλίνες εντατικής θεραπείας. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε στις 901 λειτουργικές και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.200 κλινών ΜΕΘ. Αυξάνουμε τον αριθμό των νοσοκομείων αναφοράς για την νοσηλεία των επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19. Περισσότερα νοσοκομεία με διαθέσιμο αριθμό κλινών νοσηλείας αποκλειστικής χρήσης για κορονοϊό και αντίστοιχες μονάδες εντατικής θεραπείας για βαριά περιστατικά σε όλη την επικράτεια. Παραμένει παράλληλα δεσμευμένος ο αριθμός κλινών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για την αποκλειστική νοσηλεία τόσο των ύποπτων όσο και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τις 2.500 κλίνες στην αρχική περίοδο της πανδημίας. Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, γνωρίζετε όλοι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή προμήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη της Ρεμντεσιβίρης. Η Ρεμντεσιβίρη καλύπτεται, η κτήση της Ρεμντεσιβίρης καλύπτεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η χώρα μας έχει παραλάβει στο πλαίσιο του πρώτου κύματος διανομής 178 φιαλίδια και υπάρχουν περίπου 85 διαθέσιμα σε νοσοκομεία αναφοράς από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε διασφαλίσει επίσης την επάρκεια σε φάρμακα ευρείας χρήσης που χρησιμοποιούνται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όπως ήδη γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα ήρθε σε συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία η οποία θα παράξει το εμβόλιο της Οξφόρδης για την αγορά εμβολίου κατά του κορονοϊού. Αν όλα πάνε καλά, οι πρώτες δόσεις θα είναι διαθέσιμες στα τέλη του 2020. Καθημερινά, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως αρμόδιος φορέας, ανακοινώνει όλα τα κρούσματα της χώρας, καθώς και την αντίστοιχη επιδημιολογική έκθεση. Σε καραντίνα η υγειονομική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρείο, νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό, οι υγειονομικοί ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο πλέον κρούσμα, ωστόσο οι ίδιοι αρχικά δεν γνώριζαν πώς διαχειρίζονταν κρούσμα κορονοϊού, καθώς βρέθηκε στα επίκοντα για άλλο λόγο υγείας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Νοσηλευτών, Πελοποννήσου, τηρήθηκαν τα μέτρα, ωστόσο η καραντίνα αποφασίστηκε προληπτικά. Την ίδια ώρα οι νοσηλευτές μιλούν για την δύσκολη και διαφορετική καθημερινότητα που βιώνουν λόγω της πανδημίας. Όπως συνήθως γίνεται, προσήλθε περιστατικό για όχι ύποπτο για κορονοϊό, για κάποια άλλη αιτία τέλος πάντων στο νοσοκομείο. Παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα στα επίγοντα. Η προσέλευση των συναδέλφων έγινε με όλα τα προληπτικά μέτρα από ό,τι πληροφορήθηκα. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος ανησυχίας, απλά για λόγους προληπτικούς τέθηκε η συγκεκριμένη συνάδελφος σε καραντίνα. Η προσέγγιση του ασθενούς έγινε με όλα τα προληπτικά μέτρα και με τα μέτρα προφύλαξης προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι πλέον ότι ο κορονοϊός ήρθε και στην περιοχή μας για να μείνει. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν πλέον και την εμπειρία, αλλά και την ικανότητα και την επιστημονική γνώση να ανταποκριθούν και να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους απέναντι στους ασθενείς με COVID. Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, είμαστε περισσότερο προσεκτικοί ως προς την προσέγγιση του ασθενούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει με έκπτωση ως προς την νοσηλευτική φροντίδα που παρέχουμε στους συμπολίτες μας και συνανθρώπους μας. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι νοσηλευτές δεν είναι απομονωμένοι. Έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν συγγενείς, έχουν ευάλωτες ομάδες στο περιβάλλον τους. Άρα θα πρέπει να
είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και περισσότερο προσεκτικοί στην προσέγγιση με τους ασθενείς. Είμαστε επαγγελματίες υγείας και πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάμε στο στούντιο και εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Σωτήρης Παπανδρέου. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Ελένη. Έχουμε λοιπόν υγειονομικούς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, σε καραντίνα. Ήρθαν σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού. Δεν ήξεραν βέβαια ακόμη ότι πρόκειται για κρούσμα κορονοϊού. Είχε πάει στο νοσοκομείο για άλλο λόγο. Βεβαίως. Είχαμε αυτό το περιστατικό που καταγράφηκε ήδη από χθες. Βέβαια βρίσκονται κατοίκων, σε καραντίνα κατοίκων, 6 υγειονομικοί. Πρόκειται για τραυματοφορείς και νοσηλεύτριες του Τμήματος Επικόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, που εκτέθηκαν στο περιστατικό του κορονοϊού. Οι υγειονομικοί, να πούμε ότι διαχειρίστηκαν την περίπτωση μιας γυναίκας που οδηγήθηκε σε εμπείρετη κατάσταση λόγω του κορονοϊού στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την οδηγία που έχει δοθεί στους ασθενείς που έχουν ύποπτα κρούσματα, ύποπτα συμπτώματα, συγγνώμη, να απομονώνται αμέσως μετά τον μοριακό έλεγχο μέχρι να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Εδώ είχαμε μία περίπτωση από μία ασθενή από την ευρύτερη περιοχή. Επισκέφθηκε το τμήμα επικόντων περιστατικών και παρέμεινε για αρκετή ώρα εκεί, αναμένοντας να έρθει η σειρά της προκειμένου να εξεταστεί. Και όπως καταλαβαίνεις, είχαμε την έκθεση αυτή από την πλευρά του προσωπικού, του υγειονομικού που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Εκτιμούμε ότι αυτό το περιστατικό αναδεικνύει και τους κινδύνους που εγκυμονούν για το προσωπικό, ειδικά των υγειονομικών μονάδων, γιατί αυτό είναι το προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή και αντιμετωπίζει πρώτα απ' όλα αυτόν τον κίνδυνο της έκθεσης των κορονοϊό. Και από εδώ και στο εξής, όπως βλέπουμε, με την αύξηση, τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19, είναι πιθανό να βλέπουμε, να δούμε και άλλες φορές τέτοια περιστατικά. Ήδη σε αρκετές υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έρχονται, όχι κατά ανάγκη υγειονομικό προσωπικό, που έρχονται αλλά σε άμεση επαφή με το κοινό, με πάρα πολλά άτομα, διαπιστώνουμε ήδη τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, προσωπικό που μπαίνει σε καραντίνα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα βγάλουν και τα υγειονομικά αποτελέσματα, ο υγειονομικός έλεγχος που θα γίνει και οι εξετάσεις που έγιναν σε αυτό το προσωπικό. Ελπίζουμε να μην έχουν νοσήσει οι ίδιοι, να μην έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Πάντως είναι γεγονός ότι από εδώ και πέρα η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη και ιδιαίτερα από τα άτομα που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Φαίνεται ότι κάποιες περιοχές, Ελένη, κάποιες περιοχές ανά την Ελλάδα, τουριστικοί προορισμοί, έχουν λειτουργήσει ως εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Μεταξύ αυτών λέγεται και σύμφωνα με πληροφορίες είναι και το νησί της Πάρου. Μάλιστα, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι τουλάχιστον 7 κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας είχαν επιστρέψει από διακοπές σε αυτό το νησί των Κυκλάδων. Και όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για ένα νησί που φέτος ειδικά, αλλά τα τελευταία χρόνια γενικότερα, αλλά ειδικά φέτος έχει τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον χιλιάδων τουριστών, ειδικά της νεολαίας. Και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά αφορούν νέους. Νέα άτομα σε ηλικία που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο νησί και δυστυχώς επιστρέφουν με συμπτώματα κορονοϊού. Πρόκειται συνήθως για εμπείρετες καταστάσεις, για άτομα που έχουν εμφανίσει εμπείρετη κατάσταση, είτε μερικά δέκατα, είτε και δυνατό ισχυρό πυρετό. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι μέχρι και σήμερα είχαμε 3 κρούσματα κορονοϊού να νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Είναι, πιστεύουμε και εκτιμούμε, ακόμα ένα χαμηλό ποσοστό, δεν εγκυμονεί κάποια ανησυχία αυτός ο αριθμός. Ωστόσο, βλέποντας τι συμβαίνει πανελλαδικά και την εξάπλωση, τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού, δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, γιατί σε αυτούς αναφερθήκαμε στην αρχή του ρεπορτάζ, του νοσοκομείου και γενικά των υγειονομικών μονάδων της περιοχής, να πούμε, Ελένη, ότι από χθες έχει τεθεί σε εφαρμογή ο υγειονομικός έλεγχος, το τεστ ελέγχου για κορονοϊό σε όσους υγειονομικούς επιστρέφουν στην εργασία τους από διακοπές.
Την ίδια εικόνα είχαμε και σήμερα στο εξωτερικό χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου. Ουρές είχαν σχηματιστεί από εργαζόμενους που επιστρέφουν στην εργασία τους προκειμένου να πάρουν μια σειρά προτεραιότητας. Να πούμε ότι στη σειρά προτεραιότητας έχουν 177 γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιφερείς, διοικητικό και άλλο προσωπικό που επέστρεψε από διακοπές. Βλέπεις ότι πρόκειται για ένα σημαντικό νούμερο ατόμων που πρέπει να περάσουν από το μοριακό έλεγχο. Και σίγουρα θα πρέπει να επιδειχθεί και επιδεικνύεται, πιστεύουμε, ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό αυτού του θέματος, αυτών των περιστατικών. Ναι, γιατί ακούσαμε κάποιες διαμαρτυρίες, βέβαια θα το δούμε και αύριο πιο αναλυτικά το θέμα, για τους ανθρώπους που περιμένουν μέσα στον ήλιο και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς να τηρούνται και τα μέτρα. Θα το δούμε βέβαια αύριο. Είναι γεγονός ότι σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έφτασαν στα δημοσιογραφικά γραφεία και σε εμάς, είναι ότι κάποιοι εργαζόμενοι δεν πρόλαβαν να περάσουν από το τεστ κορονοϊού και πήγαν κανονικά στη δουλειά τους. Αν και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα το σύστημα ελέγχου, το ατέστ, να περνούν δηλαδή υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι από αυτόν τον έλεγχο και μετά να επιστρέφουν στην εργασία τους αφού επιβεβαιωθεί αν έχουν νοσήσει ή όχι. Στη φάση που βρισκόμαστε δεν νομίζουμε ότι υπάρχουν και περιθώρια για να πάρουμε ρίσκο. Βεβαίως, τα κρούσματα είναι αρκετά. Έτσι είναι, το λογικό συμπέρασμα αυτό είναι και αυτή θα πρέπει να είναι και η πρακτική που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση την κοινή λογική πάντα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια για άλλα θέματα. Πάμε να δούμε όμως τώρα και την δύσκολη καθημερινότητα για τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Τα πληρώματα που φτάνουν πρώτα σε ύποπτα κρούσματα με τις ειδικές στολές για να μεταφέρουν τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Η έλλειψη ασθενοφόρων αλλά και προσωπικού συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα, ενώ ευελπιστούν πως το επόμενο διάστημα η κατάσταση θα βελτιωθεί. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη περίοδο όσον αφορά την εργασιακή μας τακτική αυτή την περίοδο. Τα κρούσματα είναι συνεχή και επαναλαμβανόμενα. Εμείς αυτό που κάναμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, συνεχίζουμε και το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα αναλώσιμα υλικά, είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Υπάρχουν αναλώσιμα υλικά. Το πρόβλημά μας συνεχίζει να είναι αυτό που ήταν και τότε, η έλλειψη ασθενοφόρων και διασωστών. Πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί φοβάμαι δυστυχώς ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες όσον αφορά το συγκεκριμένο ιό. Μιλάγαμε για έναν ιό με μικρά ποσοστά θνησιμότητας, με δυσκολία και όσον αφορά την εξαπλωσή του, αλλά τώρα βλέπουμε ότι όλα αυτά αναμετρέπονται. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα κάθε μέρα είναι και αυξανόμενα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και φοβάται πλέον και δυσκολεύεται και να ανταποκριθεί απέναντι δηλαδή στην ασθένεια. Πράγμα που σημαίνει ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει να μας ενημερώνουν και κάποιες φορές ότι νοσούν ή ότι έχουν κάποια προβλήματα που μπορεί να είναι προς τον ιό. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει μια καλή πληροφόρηση όσον αφορά και τον κόσμο, αλλά περισσότερο όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνουν προς εμάς, για να μπορούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε και να μπορούμε και εμείς να βοηθηθούμε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρα μεγάλες. Σκεφτείτε λοιπόν να είσαι τώρα ντυμένος με μια ειδική στολή που αυξάνει αυτή τη θερμοκρασία. Βέβαια εμείς τώρα αναγκαστικά πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους ασθενείς ως ιονοί νοσούντες. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά μια υπηρεσία και για την υποδομή της αλλά και για τη λειτουργία της. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι θα πάμε σε ένα περιστατικό το οποίο έχει πονοκέφαλο ή έχει ζαλάδα ή έχει οτιδήποτε και δεν θα πάμε προφυλαγμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε προφυλαγμένοι. Υπάρχει ο φόβος, κύριε Θεοδωρόπουλε, ακόμη και σε εσάς, ο φόβος του ιού? Δεν το συζητάμε. Όταν καταπιάνεσαι με αυτές τις καταστάσεις, θεωρώ ότι πρέπει να φοβάσαι, γιατί ο φόβος μερικές φορές σε φυλάει και από δυσάρεστες καταστάσεις. Εκτός από αυτό, είμαστε όλοι οικογενειάρχες.
Φοβόμαστε για την οικογένειά μας, φοβόμαστε για τους γονείς μας, φοβόμαστε, γενικά φοβόμαστε. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει αυτό μας το φόβο να τον κάνουμε λειτουργικό. Και γι' αυτό και δεν έχετε ακούσει ότι στο ΕΚΑΒ δεν υπήρχαν πολλά κρούσματα, αν έχετε ακούσει, όσον αφορά να νοσήσει κάποιοι συνάδελφοι, να νοσήσει κάποιοι συνάδελφοι. Και απευχόμαστε αυτό σε κάθε περίπτωση. Μακάρι, μακάρι, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τις ελλείψεις που έχουμε, αν μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μετά. Γιατί το ΕΚΑΒ, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι ο βασικότερος αυτή τη στιγμή πυλώνας στην αντιμετώπιση αυτού του ιού. Το πρόβλημά μας το μεγάλο που μιλάμε όλα διαχρονικά είναι τα ασθενοφόρα. Τα ασθενοφόρα. Υπάρχει πρόβλημα με τα ασθενοφόρα, με το στόλο του ΕΚΑΒ. Υπάρχουν βλάβες, είναι αυτοκίνητα τα οποία δουλεύουν ασταμάτητα. Φυσιολογικό είναι ότι θα έχουν και ζημιές, θα έχουν και φθορές, θα έχουν και όλα αυτά. Και το δεύτερο είναι η έλλειψη διασωστών. Έγινε μια προσπάθεια τώρα τελευταία με την πρόληψη κάποιων επικουρικών, αλλά κατά το ίμιση. Δηλαδή, ενώ ήταν να έρθουν στην περιφερειά μας γύρω στα 50-50 διασώστες, τελικά μείναμε σε ένα αριθμό πολύ χαμηλό, 12. Αν και εφόσον έρθουν και οι επόμενοι, θα μπορούμε να μιλάμε ότι θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με τον οποίο και θα συζητήσουμε. Καλησπέρα, κύριε Τσιτζικά. Καλησπέρα, κύριε Πατριώπουλο. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση σε διάφορες περιοχές, δύο τουλάχιστον μέχρι τώρα, με αστυνομικούς οι οποίοι είτε έχουν τον ιό, είτε έχουν τεθεί σε καραντίνα γιατί ήρθαν σε επαφή με άλλους συναδέλφους τους. Έχουμε και εσάς, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, που πριν από λίγες μέρες χτυπήσατε και το καμπανάκι για το θέμα με τις μεταγωγές. Είναι η αστυνομία και οι αστυνομικοί έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει έντονη ανησυχία. Όμως καλύτερα να μας μεταφέρετε εσείς το κλίμα. Κοιτάξτε, πράγματι παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες μία έξαρση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε κάποιες ομάδες εργαζομένων όπως είναι η υγειονομική ή τα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι καθημερινά έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους. Ήδη σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας μας και συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό και πάρα πολλοί έχουν τεθεί και σε καραντίνα. Το ίδιο έχω ενημέρωση ότι έγινε και στην Αθήνα στο τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που ζητάμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι να υπάρχει μια μεγαλύτερη, να γίνονται πολύ περισσότερα τεστ και στα σώματα ασφαλείας, ώστε να μην, ακόμα και όταν οι συνάδελφοι επιστρέφουν από διακοπές, ώστε να μην χρειάζονται να μπαίνουν σε καραντίνα πάρα πολλοί συνάδελφοι μαζί με κάποιον ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ύποπτος κρούσματος. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή ακούσαμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη για 60 αστυνομικούς οι οποίοι είναι σε καραντίνα, πέρα από τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί να νοσούν από τον κορονοϊό, 60 αστυνομικοί οι οποίοι έχουν βρεθεί ξαφνικά εκτός, σε καραντίνα, καταλαβαίνουμε μακριά από εμάς τι θα σήμαινε κάτι για την περιοχή. Οτιδήποτε, αυτό θα ήταν σοβαρό πλήγμα στην επιχειρησιακή επάρκεια εδώ της περιοχής μας, όσον αφορά το ένσωλο προσωπικό. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, προηγούμενες μέρες κάναμε μία παρέμβαση στον εισαγγελέα για ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, το οποίο αυτή την περίοδο έχει και μία, έτσι, υπάρχει μία συνάφεια όσον αφορά και με τον κορονοϊό. Και αυτές είναι οι μεταγωγές κρατουμένων από το κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου προς τα νοσοκομεία. Πάρα πολλοί κρατούμενοι μεταφέρονται όλο το 24ωρο. Όταν παρουσιάζουν κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο πυρετό στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον αυτό γινόταν μέχρι τις προηγούμενες μέρες. Αυτό καταλαβαίνετε είναι μια υγειονομική βόμβα. Γιατί καταρχήν, ενώ υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να υπάρχει ένας ειδικός άλαμος και να μένουν εντός του καταστήματος κράτησης και να πηγαίνει εκεί κάποιο κλιμάκιο ώστε να μπορούμε να γίνει αυτός ο έλεγχος που απαιτείται, γίνονται αθρώες μεταφορές στα νοσοκομεία. Αυτό εγκυμαίνει σοβαρούς κινδύνους, είτε εάν δεν έχουν κάποιο κρούσμα κορονοϊού να νοσήσουν εντός του νοσοκομείου και υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να νοσήσουν και οι αστυνομικοί
διότι η κατ' επέκταση μετά έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες πολίτες και καταλαβαίνετε αυτό στην διασπορά ας πούμε της νόσου πόσο σημαντικό είναι. Αυτό λοιπόν που ζητήσαμε εμείς είναι να σταματήσουν αυτές οι μεταγωγές κρατουμένων ιδιαίτερα αυτή την περίοδο ή τουλάχιστον να γίνονται με πολύ συγκεκριμένα έτσι και αυστηρά κριτήρια όπως γινόντουσαν την πρώτη περίοδο του κορονοϊού που ήταν ελάχιστες, ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε σε αυτό το σημείο να αποκλείσουμε κάποιο τέτοιο γεγονός. Γιατί αν κάποιος βρεθεί κρατούμενος θετικός στον κορονοϊό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το κατάστημα κράτης στο Αγίου Στεφάνου. Όλο αυτό το πράγμα να υπάρξει δηλαδή μία μετάδοση της νόσου εντός του καταστήματος κράτησης. Πριν από στην αρχή της πανδημίας, τα πράγματα είχε διαμορφωθεί ένα τελείως διαφορετικό τοπίο με στόχο την προστασία όλων. Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν πολύ πιο αυστηρά η διαδικασία. Οι μεταγωγές που γινόντουσαν ήταν ελάχιστες. Η πρώτη φάση της πανδημίας μας βρήκε όλο τον κρατικό μηχανισμό σε. Θεωρώ σαν πολίτης πάνω απ' όλα σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την πρώτη φάση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και θωρακισμένοι ώστε να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα να εξαλείψουμε στο μέτρο του δυνατού τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου αυτής. Εμείς καταλαβαίνουμε σαν κλάδος ότι ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς συμπολίτες μας. Σίγουρα είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο αυτό. Τουλάχιστον όμως να μπορέσουμε σε κάποιες φάσεις που θα μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους μετάδοσης. Γιατί αυτό έχει επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο που συναναστρεφόμαστε μετά. Το πρώτο διάστημα θα λέγαμε ότι ήταν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πράγματα από ό,τι φαίνεται τώρα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, γιατί τώρα βλέπουμε έναν αριθμό κρουσμάτων να βαίνει συνεχώς αυξανόμενος και να υπάρχει έτσι μια πιο έντονη ανησυχία. Δηλαδή, αν τότε τηρούσατε διαφορετικά τα μέτρα, μάλλον εκεί πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε τα μέτρα αυτά, τουλάχιστον στο κομμάτι του τομέα της ασφάλειας που αφορά εμάς. Σίγουρα η περίοδος τώρα, η δεύτερη, είναι λίγο διαφορετική. Είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινές διακοπές. Ο κόσμος όλος ταξιδεύει σε νησιά. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την καραντίνα που είχαμε στο πρώτο κύμα που μπορούσαμε κάπως να ελέγξουμε την κατάσταση. Και έχουμε και περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, είναι σε νεαρότερες ηλικίες και συνάδελφοι δικοί μου πολλοί μπορεί να βρίσκονται σε διακοπές και να είναι εκτεθειμένοι στους κινδύνους αυτούς. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό το λόγο όμως θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή και προσεκτική όλη η διαδικασία, τόσο και των μεταγωγών που σας ανέφερα, όσο γενικά θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα από την πολιτεία περαιτέρω εθωράκισης του αστυνομικού, όπως συχνά τεστ ανά όλες τις μεγάλες αστυνομικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα και χορήγηση με όλα τα απαιτούμενα είδη εκ νέου, μάσκες, γάντια και ό,τι άλλο μπορούμε να έχουμε στο καθημερινό μας. Στην καθημερινή μας αποστολή για να θωρακιστούμε από αυτή τη διαδικασία. Πριν πάω στα μέσα θωράκισης, ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα. Ακούω και εγώ αρκετά σχόλια και πολλή ανησυχία. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι και οι συνάδελφοί μου είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια κοινωνία και κατ' επέκταση έχουν τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια άγχη με όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε γονείς. Έχουμε και εμείς συγγενείς σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σίγουρα όλοι συμμεριζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και ιδιαίτερα εμείς που δεν μπορούμε εύκολα να προφυλαχθούμε. Σας είπα και πριν λόγω της δουλειάς, της φύσης της εργασίας που έχουμε. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε είναι η ατομική ευθύνη και να μπορούμε και σε επίπεδο έτσι επαγγελματικό όπως είμαστε εμείς να λάβουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα που μπορούμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να τηρούμε τις αποφάσεις, όλα αυτά που έχουν πει οι ειδικοί. Απλά εμείς όπως καταλαβαίνετε έχουμε επιφορτιστεί τους ελέγχους των επιχειρήσεων, γάμων, κοινωνικών εκδηλώσεων. Καταλαβαίνετε ότι τα πάντα περνάνε από την ελληνική αστυνομία. Ναι, δύσκολο το έργο έτσι κι αλλιώς και τώρα στις μέρες του κορονοϊού και της πανδημίας ακόμη πιο δύσκολο. Τι γίνεται με τα μέσα θωράκισης και προστασίας? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία, αποστέλλονται από την κεντρική εξουσία αρκετά ήδη για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να έχουν στην καθημερινότητά τους. Εμείς ως Ένωση από την πρώτη φάση βγήκαμε μπροστά μαζί με την τοπική ηγεσία εδώ
και είτε μέσω δωρεών είτε μέσω οικονομικών καλύψεων από το δικό μας ταμείο. Τώρα κλείσαμε όλους τους συναδέλφους όλο τον νομό. Προσπαθήσαμε να μοιράσουμε όσο μπορούμε περισσότερο υγειονομικό υλικό, μάσκες, φόρμες, γάντια, διάφορα απολυματικά τζέλ. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, ώστε είτε η τοπική ηγεσία, είτε σε κεντρικό επίπεδο, είτε και η Ένωση εδώ, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Σε σχέση με τα τεστ που μπορούν να γίνουν και στην ελληνική αστυνομία, υπάρχουν κάποιες επαφές, γίνονται κάποιες ενέργειες από την Ένωση? Κοιτάξτε, αύριο θα έρθουμε σε επαφή και με τον αστυνομικό διευθυντή εδώ. Το είχαμε ξαναπροτείνει βέβαια με γραφό μας. Είχε έρθει κάποιο κλιμάκιο σύμφωνα με ενημέρωση που είχα και είχαν γίνει έλεγχοι στην αστυνομική διεύθυνση όταν δεν είχαμε αυτό την έξαρση του δεύτερου κύματος. Σίγουρα τώρα με το δεύτερο κύμα θα πρέπει να βρούμε κάποια διαδικασία η οποία να γίνει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει όπως το δικαστικό Μέγαρο που κάποιοι θελοντές του Ερυθρού Σταυρού θερμομετρούσαν στις εισόδους στον κόσμο. Πρέπει να βρούμε όμως κάποια διαδικασία ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος τόσο των συναδέλφων όσο και του κόσμου που μπαίνει στο αστυνομικό Μέγαρο και σερμούν στις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε ότι το αστυνομικό Μέγαρο έχει εκατοντάδες αστυνομικούς μέσα. Και καταλαβαίνετε, αν οι πολίτες πάνε από γραφείο σε γραφείο, και αυτό συνεπάγεται για μια διασπορά τυχόν της νόσου. Να ευχηθούμε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά στην περιοχή μας. Εσείς θα συζητήσετε όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για το επόμενο διάστημα και όσο τα κρούσματα αυξάνονται, να ευχηθούμε και να σταματήσουν να αυξάνονται. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τσίτσικα. Καλό βράδυ. Το τιμόνι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας ανέλαβε ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, επίσης ΡΑΕ, τον πρόεδρος του Σωματείου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, αλλά και ερετός στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Στόχος, όπως τονίζει, ένα ομαλό και ασφαλές ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, μια χρονιά δύσκολη λόγω της πανδημίας. Αναλάβαμε τα καθήκοντά μας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε μια δύσκολη περίοδο. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πάντα το ξεκίνημα μιας νέας σχολικής χρονιάς είναι δύσκολο. Υπάρχει η αγωνία της κάλυψης των κενών στα σχολεία, της ομαλής, του ομαλού ξεκινήματος, της ομαλής έναρξης. Φέτος ιδιαίτερα με τα προβλήματα της πανδημίας και όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, προσπαθούμε και εμείς να είμαστε απολύτως έτοιμοι και θα είμαστε απολύτως έτοιμοι για να λειτουργήσουμε τα σχολεία μας σύμφωνα με οποιοδήποτε τελικά σενάριο επικρατήσει. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση στο πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Ακούσαμε ότι θα ανοίξουν κανονικά στις 7 του Σεπτέμβρη, είτε λειτουργήσουν με εκπεριτροπή διδασκαλία, είτε χρειαστεί να λειτουργήσουν όλοι οι μαθητές με αυξημένα μέτρα προστασίας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η εμπειρία και η παρακαταθήκη που έχουμε από το τρόπο λειτουργίας των σχολείων τον περασμένο Ιούνιο για ένα μήνα. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους διευθυντές των σχολείων και για όλους τους εκπαιδευτικούς. Θα τους βοηθήσει έτσι ώστε να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα και να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις ασφαλείς συνθήκες, έτσι ώστε τα παιδιά να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου με περισσότερη ασφάλεια. Πάμε και πάλι στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου να δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, ποια είναι η κατάσταση και ποιοι είναι οι φόβοι. Και από ό,τι φαίνεται, οι φόβοι είναι οι ίδιοι με το προηγούμενο διάστημα για λουκέτο, μόνο που πλέον φοβούνται για πολύ περισσότερα λουκέτα. Ναι, τώρα έχουμε στοιχειοθετημένες αυτές τις ανησυχίες και μάλιστα από την Ελστάτ δόθηκε στη δημοσιότητα δύο ξεχωριστές μετρήσεις για τα τρίμηνα, τα πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, Ελένη, δείχνουν πρωτοφανή μείωση των εισόδων για κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Μιλάμε για τον τουρισμό, βασικό τροφοδότη της εθνικής οικονομίας, αλλά και την εστίαση και αναψυχή. Είναι άκρως ανησυχητικά αυτά που διατυπώνονται από την μελέτη της Ελστάτ, αλλά ιδιαίτερα άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και για τη δική μας περιοχή, για την Αχαΐα και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα και τον Ιόνιο, εκεί όπου βλέπουμε ότι η ραγδαία μείωση του τουρισμού
λόγω του κορονοϊού έχει επιφέρει μεγάλες τεράστιες οικονομικές ζημίες στις επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε με τον κλάδο των καταλυμάτων. Η ΑΧΑΙΑ μετρά να πούμε 159 επιχειρήσεις, οι οποίες το 2019 είχαν συνολικό κύκλο εργασιών, τζίρο δηλαδή κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ, και 2.198 επιχειρήσεις εστίασης με συνολικό κύκλο εργασιών σχεδόν 110 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι η πανδημία του κορονοϊού έφερε τα πάνω κάτω, κυριολεκτικά, σε όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα αυτών των επιχειρήσεων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις της ΑΧΑΙΑΣ, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019, δηλαδή μιλάμε για το τρίμηνο που περιλαμβάνει και το μήνα Ιούνιο, τον πρώτο μήνα δηλαδή του καλοκαιριού, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαμε κύκλο εργασιών 5,7 εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις επιχειρήσεις, το αντίστοιχο διάστημα φέτος είχαμε μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για τεράστια οικονομική ζημιά. Δηλαδή έχουμε μία πτώση του τζίρου σε πρωτοφανές ποσοστό του 82,7%, σχεδόν δηλαδή δεν δούλεψε τίποτα, και τα μόνα έσοδα φαίνεται που αποτυπώνονται για τον κλάδο του τουρισμού σε αυτό το διάστημα προέρχονται από τις επιχειρήσεις που δούλεψαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και την άνοιξη και αποτυπώνονται αυτή την περίοδο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν φτάσουμε στη μέτρηση του τρίτου τριμήνου, εκεί που θα πιάνει δηλαδή την καρδιά του καλοκαιριού, τα πράγματα θα γίνουν μάλλον δραματικά. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια τέτοια στοιχεία, αλλά τουλάχιστον αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Στην Ηλία, αναφέρουμε και την Ηλία, γιατί πρόκειται και αυτή για έναν γειτονικό νομό, ο οποίος τροφοδοτείται από τις ίδιες περίπου οδούς διακίνησης τουριστών, δηλαδή το αεροδρόμιο του Αράξου και τα λιμάνια και τους οδικούς άξονες της περιοχής. Να πούμε ότι στην περιοχή της Ηλίας έχουμε 158 τουριστικές επιχειρήσεις. Εδώ αυτές οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί ακόμα μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή, Ελένη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαν κύκλο εργασιών 6,8 εκατομμύρια ευρώ και φέτος η κατάρρευση ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Κατά 96,3% στο τζίρο των επιχειρήσεων, είχαν τζίρο μόλις 254.000 ευρώ. Είναι τα νούμερα που παραθέτουμε είναι πρωτοφανή. Μιλάμε για έναν ολόκληρο νομό να κάνει τζίρο σε τουριστικές επιχειρήσεις 250.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι είναι τραγικά αυτά τα νούμερα. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός, κυρίως στην Ηλία, από το γεγονός ότι ο νομός αυτός έχει περισσότερο μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, αλυσίδες μεγάλες δηλαδή, που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από τον Ιούλιο και μετά. Οπότε καταλαβαίνεις και καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα νούμερα εξηγούνται από την μεταχρονολογημένη, από την αργοπορημένη έναρξη λειτουργίας των μεγάλων τουριστικών μονάδων. Εδώ να πούμε ότι στα νησιά του Ιωνίου ο κλάδος του τουρισμού έχει υποστεί και εδώ τεράστια πρωτοφανή ζημιά. Η μείωση του κύκλου εργασιών φτάνει μέχρι και το 97%. Στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, φέτος δηλαδή, ο τζίρος των τουριστικών επιχειρήσεων ήταν μόλις 1,3 εκατομμύρια ευρώ, από τα 51,5 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς, το δεύτερο τρίμηνο δηλαδή του 2019. Στην Κεφαλονιά επίσης, να πούμε ότι ο τζίρος μέχρι και τον Ιούνιο ήταν στα 1.158.000 ευρώ και πέρσι την ίδια περίοδο είχε ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια. Και η ίδια εικόνα φυσικά παρουσιάζεται κατά αναλογία και στο νησί της Ιθάκης. Στην εστίαση τα λέμε σχεδόν καθημερινά για την κατάσταση που επικρατεί και εκεί τα νούμερα είναι εξίσου ανησυχητικά. Βέβαια, η μείωση του τζίρου στην εστίαση δεν φτάνει τα ποσοστά που μόλις ακούσαμε και που προέρχονται από το κλάδο του τουρισμού. Τρομερά, πολύ μεγάλη ζημιά στον τουρισμό. Εδώ η εστίαση λειτουργήσε κάπως, βέβαια από τον Ιούνιο κυρίως και μετά. Ακολούθησε όμως μία περίοδο, στην περίοδο της καραντίνας, όπου είχαμε σχεδόν μηδενικούς τζίρους, αλλά ήταν για ένα διάστημα περίπου 1,5-2 μηνών. Τώρα βλέπουμε αρχίζει να ανακάμπτει κάπως ο κλάδος της εστίασης, ωστόσο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά. Ο κύκλος εργασιών μόλις που υπερβαίνει το 50% σε σχέση με τα περσινά πάντα νούμερα και τους τζίρους που γινόντουσαν πέρσι. Να πούμε μερικά αριθμητικά δεδομένα για να καταλάβουμε και τη ζημιά που φτάνει. Από 25,5 εκατομμύρια ευρώ που διακινήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2019, φέτος η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει μια τεράστια μείωση, σχεδόν στο μισό, 12,6 εκατομμύρια ευρώ μόλις. Ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης και αναψυχής στην ΑΧΑΙΑ. Καταλαβαίνουμε και από αυτά τα νούμερα ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα βρεθούν σύντομα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αν δεν βρίσκονται ήδη. Γιατί μην ξεχνάμε, Ελένη, ότι από τον Αύγουστο, από τα τέλη Αυγούστου, θα ξεκινήσουν να έρχονται και οι φορολογικές υποχρεώσεις
για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ξεκινώντας βέβαια πάντα από το φόρο εισοδήματος. Και μάλιστα να πούμε ότι η δόση του Αυγούστου θα είναι διπλή, γιατί θα περιλαμβάνει και την αργοπορημένη, την καθυστερημένη δόση του Ιουνίου. Θα έχουμε στη συνέχεια το Σεπτέμβριο τον έμφυα και ακολουθεί μία σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις που καταλήγουν βέβαια και στα τέλη κυκλοφορίας, στα τέλη του χρόνου. Σε όλο αυτό το μισοδιάστημα βέβαια θα υπάρχουν και οι μηνιαίες δόσεις από το φόρο εισοδήματος και από τον έμφυα και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε να περάσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο φθινόπωρο και ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα λόγω όλων αυτών των επιπτώσεων που προκάλεσε στην οικονομία η πανδημία του κορονοϊού και σίγουρα τα σημάδια θα είναι αναλόγου μεγέθους και στην πορεία των εσόδων του κρατικού μηχανισμού, στα φορολογικά μας έσοδα δηλαδή. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει το επόμενο της τουριστικής περίοδου, αν και δεν έχουμε αμφιβολίες ότι οι ζημιές έχουν ήδη καταγραφεί για την τσέπη των επιχειρήσεων. Ναι, Σωτήρη, οι αριθμοί που μόλις παρουσίασες δείχνουν την πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά που περιμέναμε ότι θα επιφέρει η πανδημία. Εδώ μιλάμε για πραγματικά τεράστια ζημιά οικονομική. Περισσότερο έχει πληγεί αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, ο κλάδος του τουρισμού. Αλλά και το χτύπημα που έχει δεχθεί η εστίαση δεν είναι μικρό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το βλέπουμε. Μιλάμε για διαφορά σε νούμερα, σε τζίρους. Τεράστια. Ναι, και εδώ να μην μας διαφεύγει επίσης, Ελένη, το γεγονός ότι ο τουρισμός κυρίως, αλλά και σε δεύτερο χρόνο και η εστίαση, είναι δύο κλάδοι της οικονομίας, δύο επιχειρηματικοί κλάδοι που στηρίζουν σημαντικά το οικονομικό οικοδόμημα της χώρας μας, ειδικά ο τουρισμός. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι φέτος ο τζίρος των επιχειρήσεων αυτού του τομέα έχει καταβαραθρωθεί, καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ευρύτερες συνέπειες όχι μόνο στα φορολογικά έσοδα αλλά και σε άλλους οικονομικούς κλάδους που στηρίζουν τον τουρισμό. Διατροφή, υπηρεσίες, πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή που δεν κινήθηκε ο βασικός κινητήριος άξονας αυτών των οικονομιών, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι θα επηρεαστούν και πάρα πολλά ακόμα επαγγέλματα και επιχειρήσεις γύρω από αυτόν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα λουκέτα, δηλαδή να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τα περισσότερα λουκέτα και τι άλλο θα ακούσουμε ίσως στο επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι υπάρχει έτσι μια επεξεργασία για νέα μέτρα, για στήριξη, αλλά ακριβώς δεν ξέρω τι μπορεί να πρωτοστηριχτεί αυτή τη στιγμή. Είναι πιεστική η έκκληση τουλάχιστον που απευθύνουν το σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως αυτές οι επιχειρήσεις αυτών των δύο κλάδων που προαναφέραμε. Από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αφήνεται να εννοηθεί σαφώς ότι από το Σεπτέμβριο θα δούμε ένα νέο κύμα μέτρων στήριξης. Δεν θα δούμε κάτι καινούριο επιπλέον, δηλαδή πρόσθετο, απλά θα δούμε την επέκταση των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων που είδαμε να υλοποιούνται το προηγούμενο διάστημα και τα οποία αφορούν και στο πεδίο της ρύθμισης διαφόρων οφειλών, ακόμα και της επιδότησης διαφόρων λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων, όπως είναι η επιδότηση της εργασίας. Θεωρείται βέβαιο μάλλον ότι από το Σεπτέμβριο και μετά θα υπάρξει παράταση στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που ήδη υλοποιείται από τις αρχές Ιουλίου. Το πρόγραμμα συνεργασία. Που βέβαια ακόμα περιμένουν να πληρωθούν οι άνθρωποι. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Ναι, ελπίζουμε ότι προς το τέλος του μήνα θα δοθεί η δόση, μάλλον το μερίδιο που αναλογείται στο Ταμείο του Κράτους, για να ενισχυθεί φυσικά και το πορτοφόλι των εργαζομένων. Θα δούμε πάντως πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Είναι δύσκολη. Έτσι, αυτή είναι και η πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που περνάει μέσα από αυτές τις συμπληγάδες πέτρες. Είναι όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου και η Ευρώπη και όλες οι Ήπειροι. Και εδώ το ζητούμενο είναι τα εφαρμοζόμενα μέτρα και οι πολιτικές και σίγουρα ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει και όλες τις εξελίξεις στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον θα είναι κατά πόσον θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα κάποιο φάρμακο, κάποιο εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό, έτσι ώστε τουλάχιστον να ανακοπεί όλη αυτή η πανδημία που πλήττει τους πάντες σε πολλά επίπεδα.
Ακούσαμε τέλη Δεκεμβρίου ότι θα έχουμε το εμβόλιο. Περιμένουμε και αισιοδοξούμε, αν και αυτό φαντάζει ήδη πολύ μακριά. Και ας ελπίσουμε πως η κυβέρνηση θα βρει και τους τρόπους να στηρίξει περαιτέρω τις επιχειρήσεις, γιατί όπως έχουν τονίσει επανελειμμένως και μέσω της τηλεόρασης του ΜΠΕΣΤ οι επιχειρηματίες, τα μέτρα αυτά που έχουν ήδη πάρθει δεν φτάνουν τουλάχιστον για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Δηλαδή το βασικό, να μείνουν ζωντανοί μέσα σε όλο αυτό το χάος που επικρατεί. Και το σημαντικό είναι να προχωρήσουν και γρήγορα, τάχιστα, με μεγαλύτερη ευελιξία και με μεγαλύτερη ταχύτητα και οι ενέργειες των ευρωπαϊκών κρατών, ναι, για την έγκριση του μεγάλου προγράμματος για τη στήριξη των κρατών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει με σημαντικές χρηματοδοτήσεις, πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά τα κονδύλια, τα δισεκατομμύρια ευρώ, τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί για την κάθε χώρα ξεχωριστά, να δούμε πώς θα φτάσουν κάποια στιγμή στην οικονομία του κάθε κράτους ξεχωριστά για να ανακουφίσουν και τις επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα. Μακάρι Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε και από όλους εμάς. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.